Πάμε να ανοίξουμε τώρα μια μεγάλη παρένθεση που αφορά τον τουρισμό. Θα συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Ηρακλείου και βρίσκεται η συνάδελφός μας, η Εύη Χαρακιανάκη και βέβαια ο Νίκος Καλιαδάκης, ο κύριος Καλιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Η Εύη θα μας δώσει κάποια στοιχεία που αφορούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις αφίξεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και βέβαια ένα σχόλιο θα ακολουθήσει από τον κύριο Καλιαδάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σε εσάς. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Νίκο. Εύη, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχεις συλλέξει κάποια στοιχεία και έχεις και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Για πες μας. Ακριβώς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, που και φέτος υποδέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος τουριστών και επισκεπτών που έφτασαν στο νησί. Σήμερα λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, οι τουριστικές ροές, αφίξεις και αναχωρήσεις συνεχίζονται, σε καμία περίπτωση βέβαια με την ίδια ένταση του καλοκαιριού, αλλά συνεχίζονται και σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα συνεχιστούν και καθ' όλη την διάρκεια του Οκτώβρη. Όπως δείχνουν επίσημα στοιχεία Νίκο, από 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου έφτασαν στο Ηράκλειο 2.193.391 επισκέπτες. Πάμε να αναφερθούμε και στην πρώτη πεντάδα των χωρών που εκτόξευσαν την τουριστική σεζόν του νησιού. Πρώτη στη λίστα βρίσκονται οι Γερμανοί, καθώς είχαμε 731.622 επισκέπτες από τη Γερμανία. Δεύτερη στη λίστα είναι οι Βρετανοί, με 371.722 επισκέπτες. Στη συνέχεια είναι οι Γάλλοι, 271.887 επισκέπτες από τη Γαλλία. Οι Ολλανδοί, 158.869 Ολλανδοί. Και τελευταία στη λίστα, στην πέμπτη θέση, βρίσκονται οι Πολωνοί, όπου ανέρχονται σε 118.148 επισκέπτες. Επίσης, Νίκο, αν μου επιτρέψεις να κάνω και ένα σχόλιο, πολλοί αναρωτιούνται γιατί έρχονται τόσοι τουρίστες στην Κρήτη. Πριν λίγο ένας Βρετανός εδώ πέρα μας είπε ότι κοιτάξτε γύρω σας, τέτοια ομορφιά, τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν πρόκειται να συναντήσετε πουθενά αλλού. Α, το λοιπόν μας έδωσε την απάντηση ερώτημα. Μας δίνει την απάντηση ο Βρετανός. Το οποίο κυριαρχεί. Λοιπόν, Εύη, βάζει μια ανωτελεία. Πάμε στον κύριο Χαλκιαδάκη τώρα. Του δώσαμε, τα γνωρίζει καλύτερα από εμάς αυτά τα στοιχεία βέβαια. Καλησπέρα και πάλι κύριε Χαλκιαδάκη. Ένα πρώτο σχόλιο. Ένα πρώτο σχόλιο. Οι Γερμανοί, αν δεν κάνω λάθος, είπαν μας φέρνει στην Κρήτη. Το βλέπετε γύρω σας. Η ομορφιά από τη μία και οι καιρικές συνθήκες από την άλλη. Και πού να ζήσουν και τη φιλοξενία, θα πω εγώ. Κοιτάξτε, η Γερμανία από ανέκαθεν ήταν το νούμερο ένα σε αφίξεις στην Κρήτη. Τα τελευταία 15-18 χρόνια είναι πάντα η Γερμανία το νούμερο ένα και θα συνεχίσουν να είναι. Με μια διακοπή μονάχα το 2013 που είχαμε περισσότερους Ρώσους. Αλλά να ξέρετε ότι η Γερμανία είναι ο πρώτος λαός που έρχεται στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα πάντα είναι οι Βρετανοί. Κοιτάξτε, εμείς ορισμένοι το περιμέναμε, όχι βέβαια τόσο καλά που πήγαμε φέτος. Διότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας σίγουρα όλοι είχαμε τις επιφυλάξεις μας πώς θα πάει η σεζόν. Δόξα τω Θεώ πήγε πολύ καλά. Βέβαια τα κόστη έχουν ανέβει Θεό. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα της ενέργειας που έχουν πιάσει όλους τους ξενοδόχους. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει τριπλασιαστεί περίπου το κόστος ενέργειας. Και επίσης το food cost έχει ξεπεράσει το 30% περίπου στις αυξήσεις σε κρέατα και διάφορα άλλα είδη. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες που είχαμε, έχουμε κάνει αρκετές φορές, κύριε Χαλιαδάκη, και οι δυο μας εδώ στην εκπομπή αυτή τη συζήτηση, πού βρισκόμαστε και πόσο ακόμα έχουμε στο μέτωπο των τουριστικών ροών, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι και Οκτώβρης και τον Οκτώβρη περιμένουμε τουρίστες. Ναι, και ο Οκτώβρης είναι ένας καλός μήνας. Πιστεύω ότι οι περισσότερες μονάδες έχουν καλές κυρώτες και όλο τον Οκτώβρη. Τα ξενοδοχεία θα αρχίσουν να κλείνουν από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου που θα κλείσουν όλα. Εκτός ένα ξενοδοχείο που θα μείνει μέχρι τις αρχές του Δεκεμβρίου, διότι φιλοξενεί ένα τουρνουά τένις. Μάλιστα. Αναφερθήκαμε στους Γερμανούς. Ακολουθούν, αν δεν κάνω λάθος, οι Βρετανοί, έρχονται, σωστά, μετά έρχονται οι Γάλλοι, μετά οι Ολλανδοί και μετά οι Πολωνοί.
Ναι. Είναι μια πεντάδα που διαχρονικά στηρίζει το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Να γίνω πιο συγκεκριμένο στο προϊόν της Κρήτης. Είχαμε κάποια διαφοροποίηση φέτος. Έχω μια διαφοροποίηση διότι είναι οι Ρώσοι στην πεντάδα. Είχαμε πάντα τους Ρώσους στην πεντάδα. Οι Ρώσοι ήταν πάντα. Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που είχαν πιάσει πρώτη θέση, αλλά από εκεί πέρα είχαν πέσει. Αλλά ήταν πάντα στην πρώτη πεντάδα οι Ρώσοι. Και έλειπαν οι Πολωνοί. Τώρα μπήκαν οι Πολωνοί μέσα και έχουν φύγει οι Ρώσοι που δεν έρχονται καθόλου. Οπότε στο μέτωπο των αφίξεων τα πηγαίνουμε σχετικά καλά. Εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έχουμε φτάσει ένα ποσοστό στο 85% του 19. Ναι, έχουμε φτάσει περίπου στο 85 με 90% του 19. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε τα νούμερα του 19. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα δείξει ακόμα. Έχουμε ακόμα ένα μήνα, 1,5 ακόμα. Αλλά δεν έχουμε τα έξοδα του 19. Τα έξοδα είναι δυστυχώς πολλαπλάσια, διότι όπως σας είπα έχουμε τεράστιο το κόστος ενεργειακό και επίσης έχουμε τεράστιες ανατιμήσεις στο φαγητό. Το food cost έχει ανέβει πάρα πολύ, όπως είναι τα κρέατα και πάρα πολλά άλλα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε στα φαγητά. Μάλιστα. Θα μου πείτε τώρα, εδώ δεν έχει τελειώσει ακόμα η τουριστική σεζόν, πού να κάνω εκτίμηση για του χρόνου, αλλά επειδή είστε ένας έμπειρος τοπικός παράγοντας του τουρισμού, ξενοδόχος από τους επιτυχημένους και γνωστότερους στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε μια ανάλογη σεζόν. Βέβαια θα πληγεί πάρα πολύ η μέση οικογένεια στην Ευρώπη, λόγω του ενεργειακού κόστους, αλλά μην ξεχνάμε ότι επειδή η μέση οικογένεια κάνει συνήθως 3 ταξίδια το χρόνο σε διακοπές, πιστεύω ότι το πρώτο ταξίδι που θα κόψει θα είναι το υπερατλαντικό ταξίδι και όχι το κοντινό ταξίδι. Οπότε πιστεύω ότι θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα του χρόνου με τα φετινά. Θα είναι βέβαια δύσκολη σεζόν. Να ξέρετε, θα έχουμε θέματα διότι θα έχουν ακριβήνει και τα εισιτήρια, έχουν ακριβήνει και τα ξενοδοχεία. Οπότε το όλο πακέτο θα είναι ακριβό. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε κάτι, κεντρικά, πού θα πρέπει να στοχεύσουμε, ο σχεδιασμός της χώρας μας, πού θα πρέπει να κινηθεί? Θα πρέπει να ξεκινήσουν επαφές με συγκεκριμένες αγορές? Θα πρέπει τα αντανακλαστικά μας κατά κάποιο τρόπο να είναι εντονότερα και πιο νωρίς? Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να έχει γίνει εδώ και καιρό. Ο σχεδιασμός που πρέπει να τον κάνουμε μαζί με το Υπουργείο, όπως έχουμε επανειλημμένως στείλει γράμματα στο Υπουργείο Τουρισμού. Να κάτσει μαζί με τους φορείς να δει τα προβλήματα και να κάτσουμε μαζί να συζητήσουμε πώς θα πάμε παρακάτω. Και αν θέλουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται χειμερινός τουρισμός ή επέκταση, πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, και φορείς και περιφέρεια και Υπουργείο, έτσι ώστε να το σχεδιάσουμε. Αν θέλουμε να το κάνουμε, να ξεκινήσουμε από το 23, αλλά αυτό πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε και όχι μία κουβέντα να πετάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Χαλιαδάκη, σίγουρα θα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, έχουμε την Εύη τη Χαραγιαννάκη. Εύη, δεν ξέρω, υπάρχει κίνηση, υπάρχει κινητικότητα? Ένα γρήγορο σχόλιο. Για πες μας λίγο. Ναι, είμαστε εδώ πέρα περίπου 1,5 ώρα και βλέπουμε συνεχώς τουρίστες να κατευθύνονται, να πηγαίνουν μέσα και εκτός του αεροδρομίου. Μάλιστα. Να μπαίνουν μέσα σε λεωφορεία. Σίγουρα υπάρχει μια αξιοσημείωτη κίνηση, θα λέγαμε. Ειδικά με το δεδομένο ότι είναι τέλη Σεπτέμβρη. Ακριβώς, για την εποχή εννοείται, για την εποχή. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαλιαδάκη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.